Λοιπόν, το 2-1 είναι καλύτερο από κανένα. Δηλαδή, η νίκη του Παναθηναϊκού, έστω και με βραχιά κεφαλή, αυτό το 2-1 είναι το μισό εισιτήριο της πρόκρισης. Το άλλο ούτως ή άλλως θα πεζόταν και 2-0 ήταν το μάτς. Θα πεζόταν στο Βόλο. Αυτό το γνωρίζαμε ότι θα είναι ένα παιχνίδι δύσκολο. Δεν θα έχει καμία σχέση το παιχνίδι αυτό με την πεντάρα που ήρθε στο πρωτάθλημα και τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, κρατάνε οι πράσινοι το γεγονός ότι έχουν δώσει αρκετά μάτς σε μικρό χρονικό διάστημα, γι' αυτό έχει γίνει μια σχετική διαχείριση και φυσικά υπάρχει και το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Έστω και έτσι, ένα μικρό λιθαράκι στην ψυχολογία εν ώψη ΑΕΚ σε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι που γυρίζει ο Λούγκβης, ο Καρλίτος, πήρε λεπτά συμμετοχή στο Πέρεθ και γενικότερα θα είναι πιο φορτωμένος ο Παναθηναϊκός σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό του κομμάτι, έχει τη δική του σημασία. Περιμέναμε επίσης ότι ο Βόλος είναι μια ομάδα που σκοράρει, το είδαμε και με τον Ολυμπιακό, δημιουργεί προβλήματα. Η ρεβάνς στο Πανθεσσαλικό θα είναι μια δύσκολη υπόθεση, αλλά και ο Παναθηναϊκός σκοράρει και νομίζω ότι έστω και με αυτό το 2-1 έχει το πάνω χέρι, δεν θα αφήσει το Βόλο να του κάνει δώρο. Οι πράσινοι πρέπει να πάρουν ανάσες, να ξεκουραστούν. Το ζητούμενο είναι ότι σε ένα κομβικό κρίσιμο σημείο, εκεί που δεν είχαν κινδυνεύσει καθόλου από τον Βόλο, αντί να κρατήσουν το 2-0, δέχτηκαν ένα γκολ που βάζει στο κόλπο και πάλι το Βόλο στο παιχνίδι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός δεν πάβει να είναι Παναθηναϊκός και να έχει το πάνω χέρι. Εντάξει, δεν μιλάμε ότι θα πάει βέβαια στο Πανθεσσαλικό να αυτοκτονήσει. Προφανώς θα πάει να σκοράρει και να καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση, γιατί είναι η ομάδα που έχει μεγαλύτερη ευρύτητα επιλογών και ικανοτήτων για να πάει στον επόμενο γύρο, αρκεί να το αποδείξει στο γήπεδο. Το μάτς με την ΑΕΚ, για να το κλείσω, είναι μια άλλη ιστορία. Οι πράσινοι πάντως έλεγαν εδώ στο Απόστολο Νικολαίδης έξω από τα αποδυτήρια και μας είπαν, ακόμα και όσοι δεν μίλησαν ο κάμερα, ότι είναι ακόμη λιθαράκι στην ψυχολογία τους αυτή η νίκη και πιστεύουν πάρα πολύ ότι είναι μια ομάδα που ανεβαίνει σιγά σιγά και το θετικό σερί του δίνει ψυχολογία για να πάνε να φύγουν με θετικό αποτέλεσμα κόντρα στο δικέφαλο, στο ΑΚΑ την Κυριακή, εκεί όπου το πάω παντού. Θα περιγράψει, θα είναι εκεί για να περιγράψει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, το Αθηναϊκό Κλάσικο, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Να είστε όλοι καλά.